συνθήματα και πανό αλλά και καταγγελίες ότι αποθήθηκαν και δεν κατάφεραν να συναντήσουν τον Υφυπουργό Υγείας, μέλη του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί αποχωρούν από την πτέρυγα της διοίκησης. Θέλουμε να καταγγείλουμε την παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ένοπλης μέσα σε δημόσιο νοσοκομείο που έχει να γίνει τουλάχιστον χρόνια. Και βεβαίως απαντάμε στη διοίκηση του νοσοκομείου που τόλμησε να πει στον εκλεγμένο πρόεδρο, ο διορισμένος διοικητής του νοσοκομείου, να το βουλώσει όταν ο ίδιος πρέπει να σκύψει το κεφάλι του για αυτά που τραβάει ο κόσμος εδώ μέσα και την ευθύνη την έχει ο ίδιος, ο Ντοπιάνης, ο Βαζόπουλος, όσοι κυρίζουν από την πολιτική. Απαντώντας τα όσα είπαν περί απαγόρευσης, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, υφυπουργός υγείας για θέματα ψυχικής υγείας που βρέθηκε σήμερα στο Παγνί, είπε πως είχε ζητήσει συγκεκριμένη παρουσία και πως η μη συμμετοχή των εργαζομένων στη σύσκεψη, που έγινε με επίκεντρο την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, ήταν με δική τους ευθύνη. Κάλεσα τον πρόεδρο και τον γενικό γραμματέα να συμμετέχουν στη σύσκεψη που μόλις τελείωσε. Και το σωματείο απήτησε να έρθουν όλοι, 5-6. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν καθορίζει το σωματείο τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συσκέψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ώρα πάντως που η ψυχική υγεία εδώ και μήνες αργοπεθαίνει στο νησί, ο κ. Βαρτζόπουλος, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έθεσε το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, που θα διαιρεθεί σε 7 περιφερειακά, ένα στην Κρήτη, στο οποίο θα διασυνδέονται όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την ψυχική υγεία, σημειώνοντας ότι μέσω αυτού θα υπάρξει αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το δίκτυο είναι δίκτυο υφισταμένων αποκεντρωμένων μονάδων, οι οποίες φυσικά παραμένουν εκεί που είναι και κάνουν τη δουλειά που κάνουν. Εκείνο το οποίο αλλάζει είναι ο τρόπος με το οποίο διασυνδέονται μεταξύ τους. Οι συζητήσεις έχουν καθαρά τεχνικό χαρακτήρα, αλλά νομίζω ότι πάμε καλά και το δίκτυο από 1η-1η-2025, ως ορίζει ο νόμος, θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Για την παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνί, που με έναν και μόνο γιατρό κλείνει και ανοίγει ανάλογα με το αν έχει ή όχι περιστατικό, ο υφυπουργός είπε ότι έχει δρομολογηθεί λύση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τελικό στάδιο η προετοιμασία προκηρύξεως θέσεως καθηγητού, μέλους ΔΕΠ, και εμείς έχουμε ήδη δρομολογήσει τη μετατοπή ακόμη μιας θέσεως επιμελητού δικού μας σε θέση ΔΕΠ, γιατί συνήθως οι θέσεις ΔΕΠ είναι περισσότερο ελκυστικές, αλλά και επειδή πρόκειται περί πανεπιστημιακής κλινικής. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πιστεύω ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να έχουμε 2 νέους καθηγητές για να εξυπηρετήσουν την παιδοψυχιατρική κλινική. Ο κύριος Βαρτζόπουλος, με φόντο τα ράντζα που έκαναν την εμφάνισή τους στην ψυχιατρική του Παγνή, χωρίς να αναφερθεί σε αριθμό γιατρών ή νοσηλευτών, προσλήψεων ή άλλων λύσεων, όρισε τη διασύνδεση των δομών ως τον τρόπο που αυτά θα αντιμετωπιστούν. Μέσω της ενιαίας ιατρικής και νοσηλευτικής διοίκησης και της ενιαίας και συγκεκριμένης εξειδικευμένης, γιατί θα έχει δικό του επιστημονικό συμβούλιο, θα αναλάβει αυτό τη διακίνηση των περιστατικών κατά ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην χρειάζονται ράντσα. Ο Υφυπουργός Υγείας, αρμόδιος για θέματα ψυχικής υγείας, που θα επισκεφθεί αύριο το νοσοκομείο Ρεθύμνου και των Χανίων, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα με τη λειτουργία της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας του Παγνί, σημειώνοντας ότι η λειτουργία της είναι διασφαλισμένη και πως λόγω των πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών, εκείνο που φαίνεται ότι προβληματίζει κατά διαστήματα δεν είναι η λειτουργία της, αλλά η στελέχωσή της από το ίδιο κάθε φορά προσωπικό.